Θέλουμε να αφομοιώσουμε τα μηνύματά του και να τα μεταδώσουμε στους πολίτες, ώστε να μην παρακαταθήκει στις επόμενες γενιές. Θα επιδιώξουμε να πετύχουμε την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επισκεψιμότητα μέσα από ένα κύκλο ξεναγήσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Φιλοδοξούμε να αναδείξουμε την προσφορά του φιλόλαου στην ανανέωση της γλυπτικής, τόσο μορφολογικά όσο και ιδεολογικά. Γιατί ο φιλόλαος δημιουργούσε έργα που δεν κοσμούσαν απλά το χώρο, αλλά που εξέφραζαν τον τόπο και την ιστορία του. Είναι καταπληκτικό αυτό που έκανε ο φιλόλαος στη Γαλλία με τη συνδρομή του κράτους και της αυτοδιοίκησης. Γλυπτά έργα στα σχολεία, στις βιβλιοθήκες, στα πάρκα, στους δημόσιους χώρους. Οι αναπλάσεις και οι διαμορφώσεις του τοπίου ήταν το κύριο μέλημά του. Θεωρούσε πως τα έργα τέχνης που εκτίθεται σε δημόσιους χώρους πρέπει να υπηρετούν μία άλλη σκοπιμότητα, να είναι τοπόσημα, δηλαδή στοιχεία αντιπροσωπευτικά της ταυτότητας και της ιστορίας της πόλης. Ένα τέτοιο τοπόσημο είναι το Μνημείο Εθνικής Αντίστασης του Φιλόλαου στη δική μας πόλη, στο Αλκαζάρ, που είναι συνδεδεμένο με την ιστορία της Λάρισας. Συνδέεται με το αντιστασιακό φρόνημα του λαού της πόλης. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο που επεξεργάστηκε ο Φιλόλαος, όπως και τα μνημιακά έργα που εκτίθενται στη Γαλλία. Δυστυχώς, λίγοι συμπολίτες μας γνωρίζουν τη σημασία του, γιατί εμπεριέχει συμβολισμούς που δεν είναι αναγνώσιμοι σε πρώτη ματιά. Η συμβολή της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας, Μουσείου Γεωργίου Κατσίγρα, είναι σημαντική στο θέμα της καλλιέργειας της αισθητικής, της συνομιλίας και της εξοικείωσης με τα έργα της σύγχρονης τέχνης.